Έχουμε και τον κύριο Στάτο Μαυροϊδάκο, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας κοντά μας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Και την κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγο, ειδική σε θέματα τρομοκρατίας από το στούντιο της ΕΡΤ3. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Μαυροϊδάκο, γιατί μας έδωσε μια νέα πληροφορία σε σχέση με έλεγχο, νέο έλεγχο. Εξακρίβωση αστυνομικού. Τι έγινε? Ήδη το έχω διαβάσει σε αρκετά site. Υπήρχε και. Το έχουν διαβάσει και στο σειρμά τους χθες το βράδυ, ότι υπήρχε ομάδα ατόμων στη διασταύρωση Πλαστήρα και Δαβάκη στη Νέα Σμύρνη. Κάνανε και προβαίνανε σε ελέγχους, ήταν κουκουλοφόροι ταυτοτήτων. Έτυχε και ένα συνάδελφο. Πολιτών, ναι. Δηλαδή, έτυχε και ένα συνάδελφο να περνάει από το σημείο, ενημέρωσε με το τηλέφωνο το 100 και πρόλαβε και έφυγε. Δηλαδή ήταν ομάδα κουκουλοφόρων που ζητούσε από τους πολίτες ταυτότητα για να δουν αν είναι αστυνομική. Σύμφωνα με αυτά που γράφουν οι γνωστές ιστοσελίδες και αυτά που έγινε κλήση στο 100, κάτι τέτοιο έχει γίνει. Είναι σημεία των καιρών. Αυτό έλεγα και εγώ πριν, σημεία των καιρών. Δυστυχώς είναι σημεία των καιρών που όμως αν τα αφήσουμε να εκτραχυνθούν και δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις ώστε να δράσει η αστυνομία, και τι εννοώ με αυτό, ποτέ δεν έχουμε πει. Είμαστε ξεκάθαροι και εδώ από την εκπομπή σας ότι υπάρχει πολιτική εντολή να μην προβεί η αστυνομία σε συλλήψεις από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι είναι λοιπόν αυτό που την αστυνομία Όταν την συγκρατεί να μην κάνει αυτό που πρέπει να κάνει? Υπάρχει μια μεγάλη ευθυνοφοβία στους αξιωματικούς. Ευθυνοφοβία? Ναι, πολύ μεγάλη ευθυνοφοβία. Να σας πω όμως και για ποιο λόγο. Αυτή την περίοδο είναι περίοδο κρίσεων. Έγιναν κρίσεις στην αστυνομία και θα ξαναγίνουν τον Ιανουάριο. Όταν βλέπουν και οι συνάδελφοί μου τους αστυνομικούς να κάνουν τους ταξιτζίδες του Ρουβίκονα στη Βουλή, όταν υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα, υπάρχει στο μυαλό τους να μην μπλέξουμε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό που λέτε αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Συναδέλφους αξιωματικούς, ξαναλέω. Τους ταξιτζίδες στη Βουλή, αυτό που λέτε κι εσείς, γιατί έχετε κι εσείς ένα δημόσιο λόγο, αυτό δημιουργεί εντυπώσεις. Δεν είναι χάρη παιδιά, να το πούμε έτσι, αστειώντας, κάνουν τους ταξιτζίδες στη Βουλή. Λέμε την αλήθεια. Δημιουργεί ένα κλίμα. Ναι, μα λέμε την αλήθεια. Τι να πούμε ψέματα, αφού αυτό έγινε. Αυτό σκέφτονται. Μα αφού αυτό έγινε. Να μην το πούμε. Όχι, όχι. Το τελευταίο διάστημα. Δώστε μου ένα δεύτερο λεπτό. Το τελευταίο διάστημα η αστυνομία φαίνεται. Δεν θέλουμε να θυματοποιήσουμε και να λέμε, να σας το πω λαϊκά, ότι τρώμε ξύλο και κλεγόμαστε. Όχι. Αλλά πρέπει να τα βγάζουμε όλα στη φόρα, όλα στην επιφάνεια, όλα στο φως. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Μήπως ιδρώσει το αυτή κάποιοι. Μην το, είπατε, μην το παίρνετε πολιτικά. Αυτό που είπαμε και το ξαναλέμε, ότι ναι, οι αστυνομικοί κάνανε τους ταξιτζίδες του Ρουβίκονα, σας το ξαναλέω. Αλλά και μας λέτε ότι οι αξιωματικοί της αστυνομίας έχουν ευθυνοφοβία εν ώψη κρίσεων. Εμένα τον πολίτη αυτό με ανησυχεί. Η ερώτηση που έκανε η Μαρία και την ξαναβάζω στο τραπέζι. Υπήρχαν επιπτώσεις σε κάποιους συναδέλφους σας οι οποίοι αγνώρισαν αυτό το κλίμα? Και το οποίο λέτε εσείς ότι σκέφτεστε και κάνατε τις αγωγές ή ήτανε αυτό. Σας ξαναφέρνω το παράδειγμα της Βουλής. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Οι συνάδελφοί μου προσαγάγανε τα άτομα και με εντολή του Προέδρου της Βουλής τότε τους ξαναεπιστρέψανε πίσω. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Αν ήσασταν αστυνομικός, ελάτε στη θέση ενός αστυνομικού χαμηλόβαθμου και κατ' επέκταση όταν δηλητηριάζεται η νοοτροπία στην αστυνομία ότι να κάνει το καθήκον της ο αξιωματικός και δεν θα έχει επιπτώσεις όταν υπάρχουν κρίσεις, γιατί να μην κοροϊδευόμαστε. Αν κάποιος κάνει αυτό που πρέπει και δει δίπλα του τον άλλον αξιωματικό στις κρίσεις να φεύγει, θα κοιτάξει μετά να μην μπλέξει. Όπως είδατε και αυτό που έγινε στα δικαστήρια, που έγινε κάτι πρωτοφανές. Υπήρχαν αστυνομικοί που ήταν εν ώρα υπηρεσίας. Οι 10 συνάδελφοί μου, οι παλιοί της ομάδας Δέλτα, που είναι τώρα στην ομάδα Δίας και ήταν μάρτυρες κατηγορίας σε αντιεξουσιαστές, τους είχαν συλλάβει σε μοτοπορία του 2012 και έπρεπε να πάνε στο ναό της δικαιοσύνης, που είναι η αίθουσα των δικαστηρίων, να κάνουν το καθήκον τους. Για το ναό της δικαιοσύνης, είπατε, και τώρα τους γιατί δεν έγινε. Κοιτάξτε ποιο είναι το φεδρό και το εξοργιστικό για μας. Εκεί οι συνάδελφοί μου είχαν συμπλοκή με αυτά τα άτομα. Υπήρχε αξιωματικός που ήταν παρόν με μια δημιουργία των ΙΜΕΤ 8 ατόμων και άλλος αξιωματικός, 2 αξιωματικοί εκεί. Και δεν κάναν τίποτα. Και βγαίνει ΕΔΕ, μα τους έχουν μπροστά, είναι συντεταγμένοι. Τους υποδεικνύουν. Τους υποδεικνύουν οι συναδελφοί. Όχι. Δεν χρειάζεται εντολή. Δεν χρειάζεται εντολή. Ο αξιωματικός εκεί γίνονται κακουργήματα. Πρέπει να δώσει εντολή να γίνει. Αλλά τι κάνει ο αξιωματικός? Είναι το καινούργιο δόγμα του κινητού. Δηλαδή, είναι σε ένα κινητό
δεν μιλάει στον ασύρματο για να μην καταγραφεί και ζητήσουμε εμείς μετά σε συνδικαλιστικές φορές. Μιλάει, με το κινητό. Μιλάει στο κινητό. Με ποιον μιλάει στο κινητό, μπορούν να μας πούνε. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα δικό σας. Με ποιον μιλάει στην αστυνομία να το ερευνήσετε. Τι είπατε? Για το συγκεκριμένο περιστατικό στο εφηβείο. Γίνεται ΕΔΕ, προσέξτε, γίνεται ΕΔΕ για αυτό το περιστατικό. Εναντί, για τους συναδέλφους, για τον αξιωματικό, για τους συναδέλφους που έχουν φάει ξύλο, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ο ένας έχει σπάσει στα δάχτυλα, δεν θα υπογράψει την ΕΔΕ. Το είδαμε. Και το τρίτο κομμάτι γίνεται και ΕΔΕ σε εμάς τους συνδικαλιστές, για τις δηλώσεις μας αναφέρει συγκεκριμένα. Γιατί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί λέμε την αλήθεια. Ως συνδικαλιστές δεν έχετε το δικαίωμα. Έχουμε από το Σύνταγμα και του από το Σύνταγμα. Είναι ιερό μας δικαίωμα. Ιερό μας δικαίωμα να λέμε αυτά που βιώνουν οι συνάδελφοί μας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ, να το ξέρετε. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα εδώ. Πρέπει να τελειώσει πρώτα η ΕΔΕ του κυρίου Ντούμα για προηγούμενες δηλώσεις για Εξαρχιστάν, να πάρουμε σειρά και εμείς. Λοιπόν, να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα. Πάντως, συγγνώμη, επειδή είπε για τον ναό της δικαιοσύνης και έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στα δικαστήρια. Πάρα πολλές φορές αυτά τα άτομα, λένε οι αστυνομικοί, εμείς να κάνουν επεισόδια, αντίσταση κατά της αρχής, διάφορα. Εμείς τους συλλαμβάνουμε, τους φέρνουμε στη δικαιοσύνη, στο ναό της δικαιοσύνης, όπως είπατε, και αθωώνονται ή τους επιβάλλεται μια μικρή ποινή. Μάλιστα. Και εκεί λέτε πάντα ότι εμείς τους πάμε, τους συλλαμβάνουμε. Και οι δικαστές τους αθώνουν. Και οι δικαστές, ξέρετε τι λένε, μα αυτούς τους νόμους έχουμε ψηφισμένους από τη Βουλή. Εδώ και χρόνια το ακούω αυτό. Είναι παλιό Δεν είναι θέμα. Καινούριο, έτσι. Το λένε συνέχεια. Και... όμως, να δούμε λίγο το θέμα της τρομοκρατίας. Και της ευθυνοφοβίας πάντως των αστυνομικών, εμένα με απασχολεί πολύ. Είναι πολύ σοβαρό. Ευθυνοφοβία. Βεβαίως. Είναι εμένα, πολύ σοβαρό, γι' αυτό φωνάζουμε. Είπατε, είναι πολύ σοβαρό. Ευθυνοφοβία για αστυνομικούς. Υπάρχει. Μα είναι οι υπερασπιστές του νόμου και της τάξης. Υπάρχει σε περίοδο κρίσεων η αξιωματικοί κοιτάνε να μην μπλέξουν. Μάλιστα. Να μην μπλέξουν. Αυτή είναι αλήθεια. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Μαρία Αλβανού για να μας πει, κυρία Αλβανού, καλή σας ημέρα. Έχουμε το θέμα της χθεσινής τοποθέτησης βόμβας. Αν υπάρχει το θέμα αυτό που συζητάνε πάρα πολύ, επαναφορά μιας βαριάς τρομοκρατίας ή όχι, και σαφώς όλο αυτό το κλίμα που συζητάμε τώρα, επειδή κάποιοι το συνδέουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χθες ήταν πολλές ανακοινώσεις όπου συνέδεσαν αυτή την τοποθέτηση βόμβας με ένα κλίμα ανομίας που υπάρχει, αν μπορούν να συνδεθούν αυτά τα φαινόμενα. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι έχουμε μια επιχειρησιακή διάσταση, της οποίας την αλήθεια για να τη γνωρίζουμε ολόκληρη. Δεν ξέρω αν έχουμε τον ήχο. Εμείς δεν την ακούμε στο στούντιο. Δεν ακούγομαι μάλλον. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε Αλβανού, συνεχίστε. Ωραία. Όπως έλεγα, έχουμε μια επιχειρησιακή πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, της οποίας την αλήθεια για να γνωρίζουμε πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε είτε ανάληψη ευθύνης, είτε κάποια έρευνα η οποία θα μας δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, κάποιο κρυσφύγετο, κάποια σύλληψη που θα μας δώσουν το επιχειρησιακό σχέδιο για να μπορούμε να γνωρίζουμε τι υπάρχει πίσω. Κλασικά γνωρίζουμε ότι στην εγχώρια τρομοκρατία δικαστική λειτουργία, εισαγγελική λειτουργία είναι ένα στάνταρ στόχος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ιστορικά και εμπειρικά αυτό γνωρίζουμε.